Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, καλησπέρα σας. Στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έχουμε ανάγκη από μια ξεκάθαρη κατανόηση των διδαγμάτων που βγαίνουν από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες και τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα του παρελθόντος. Το σημερινό μας θέμα, καθόλου τυχαία, είναι τα πλούσια διδάγματα που βγαίνουν από την ιστορία του ηρωικού ελληνικού εργατικού κινήματος, από τη γέννησή του μέχρι την αρχή του Μεσοπολέμου. Ο ελληνικός καπιταλισμός δεν γνώρισε την πορεία ανάπτυξης που είχε ο καπιταλισμός στην ανεπτυγμένη Δυτική Ευρώπη. Δεν είχαμε δηλαδή ένα σταδιακό πέρασμα από τη φάση της συντεχνίας στη μανιφακτούρα και έπειτα στη μικρή και στη μεγάλη βιομηχανία. Η ελληνική αστική τάξη ήρθε στο προσκήνιο της ιστορίας πολύ καθυστερημένα, σε σύγκριση τουλάχιστον με την αστική τάξη στη Δυτική Ευρώπη. Ουσιαστικά ήρθε στο προσκήνιο μόλις στα μέσα του 18ου αιώνα. Περιορίστηκε στις εμπορικές και τραπεζιτικές δραστηριότητες, είχε δηλαδή έναν ρόλο, θα λέγαμε, ενδιάμεσου στην ανταλλαγή εμπορευμάτων ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Στο τέλος του 18ου αιώνα, οι Έλληνες έμποροι είχαν ισχυροποιηθεί αρκετά και ζητούσαν πια να συμπληρώσουν την οικονομική τους δύναμη με την πολιτική δύναμη. Ζητούσαν πολιτική ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ήταν και η αντικειμενική ιστορική αποστολή της Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες αστεί χρηματοδότησαν και ηγεμόνευσαν πολιτικά και ιδεολογικά στην Επανάσταση του 1821, δίνοντάς της έτσι το χαρακτήρα μιας αστικής επανάστασης. Μιας επανάστασης που για τους αστούς είχε σκοπό τη δημιουργία μιας μεγάλης επικράτειας, απαλλαγμένης από τα οθωμανικά φεουδαρχικά εμπόδια και περιορισμούς, μιας ενιαίας αγοράς στην οποία οι ίδιοι θα κυριαρχούσαν. Η πρόσδεση τώρα της ελληνικής αστικής τάξης στο άρμα των δυτικοευρωπαϊκών καπιταλιστικών συμφερόντων και η εμπορομεσητική και η τοκογλυφική της ιδιότητα την έκαναν από τα πρώτα της βήματα οικονομικά και πολιτικά συντηρητική. Έτσι, δεν επένδυσε για να αναπτύξει τη βιομηχανία, δεν επένδυσε μαζικά τα κεφάλαιά της στη βιομηχανία και συμβιβάστηκε με τις παλιές δυνάμεις της κοινωνικής και πολιτικής αντίδρασης, τους γεωκτήμονες, την εκκλησία, τη μοναρχία και την ξένικη δαιμονία. Αυτή η συντηρητική της φύση την οδήγησε να καθυστερήσει για δεκαετίες ή θα λέγαμε και να διαστρεβλώσει την εκπλήρωση των βασικών αστικοδημοκρατικών καθηκόντων. Ποια είναι αυτά τα βασικά αστικοδημοκρατικά καθήκοντα? Ο αναδασμός της γης, ο οικονομικός εξυγχρονισμός μιας χώρας, η εισαγωγή σύγχρονων αστικών κοινοβουλευτικών θεσμών, ο εξυγχρονισμός του κράτους, ο εξυγχρονισμός του νομικού πλαισίου. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο σημαντικότερος Έλληνας κομμουνιστής επαναστάτης θεωρητικός, ο Παντελής Πουλιόπουλος, στο έργο του «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα», ο αστικοδημοκρατικός μετασχηματισμός της Ελλάδας ήταν από τους πιο καθυστερημένους και συντελέστηκε με αργό ρυθμό μέχρι το 1910. Είναι χαρακτηριστικό, έγραφε ο Παντελής Πουλιόπουλος, ότι η αστική τάξη εδραιώθηκε στην εξουσία μόλις το 1909 με το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί. Η περίοδος μιας ταχύτερης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας ήρθε από το 1910 και μετά. Η Βαλκανική πόλεμη με την προσάρτηση νέων εδαφών στη Μακεδονία επέδρασαν, όπως ήταν φυσικό, καταλυτικά, γιατί διεύρυναν την εσωτερική αγορά. Όμως η πιο αποφασιστική φάση ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού θα έρθει με την μικρασιατική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που έγιναν τα φτηνά εργατικά χέρια για την ελληνική καπιταλιστική βιομηχανία. Φίλες και φίλοι, για να καταλάβουμε καλύτερα τα πρώτα βήματα του ελληνικού εργατικού κινήματος, είναι ανάγκη να μιλήσουμε λίγο για τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που είχαμε στην πορεία μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους και
μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το 1862 και το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, άνοιξε μία περίοδος στην οποία συντελέστηκε η πρώτη απόπειρα αστικού εξυγχρονισμού της Ελλάδας. Αυτή η περίοδος κυριαρχείται από τον Χαρίλαο Τρικούπη, που κυβέρνησε συνολικά για 20 χρόνια. Σε αυτή τη φάση είχαμε διπλασιασμό του σιδηροδρομικού δικτύου, φτιάχθηκαν τα λιμάνια, ανοίχθηκε η διόρυγα της Κορίνθου και η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε από το 1867 μέχρι το 1889 για 20 φορές. Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος όγκος των ελληνικών και των ξένων κεφαλαίων έπεσε στον εμπορικό και στον τραπεζικό τομέα. Η βιομηχανία ήταν ακόμα αδύναμη και τελικώς, κάτω από το βάρος των εξόδων για δημόσια έργα, ο Τρικούπης κατέφυγε σε υπερβολικό δανεισμό, ο οποίος με τη σειρά του οδήγησε στη χρεοκοπία του 1893, όπως ξέρουμε, και στην πτώση του Τρικούπη, του Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τον Τρικούπη, η νέα αντιδραστική κυβέρνηση Δηληγιάννη, για να αποφύγει την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία το 1897, που όμως, ως γνωστό, κατέληξε σε μια ταπεινωτική ήττα για τον ελληνικό στρατό. Ακολούθησε η εναλλαγή αδύναμων κυβερνήσεων και μια περίοδος κατά την οποία ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έγινε το σύμβολο της υποταγμένης και της ταπεινωμένης Ελλάδας. Μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, το νέο σημείο αναφοράς της ελληνικής αστικής τάξης έγινε η επανάσταση του 1905 στην Κρήτη για την ένωση με την Ελλάδα, με ηγέτη το νεαρό δικηγόρο Ελευθέριο Βενιζέλο. Ταυτόχρονα, κάτω από την επίδραση των φιλελεύθερων αστικών ιδεών και του πατριωτισμού, δημιουργείται μέσω στρατό μια μυστική ομάδα, μια μυστική εταιρεία, ο στρατιωτικός σύνδεσμος, ο οποίος ηγήθηκε στο κίνημα στο Γουδί το 1909. Όπως έχει εξηγήσει ο Τρότσκι, όταν μια τάξη αποδεικνύεται ανίκανη να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, στην προκειμένη περίπτωση η ελληνική αστική τάξη, μια άλλη τάξη, η κοινωνική ομάδα, αναλαμβάνει να παίξει αυτό το ρόλο. Έτσι, στην Ελλάδα ήταν ο στρατός και συγκεκριμένα η κάστα των αξιωματικών που ήδη από το 1843 με την εξέγερση ενάντια στον Όθωνα προσπάθησε να παίξει τον προοδευτικό ρόλο που δεν μπορούσε να παίξει η ίδια η αστική τάξη. Η στρατιωτική με το κίνημα στο Γουδί το 1909 και με ηγέτη τον Αλέξανδρο Ζορμπά στην πραγματικότητα προσπάθησαν να προλάβουν ένα κίνημα από τους εργάτες και τους αγρότες ενάντια στην άνηση φορολογία, την τοκογλυφία και την καταπίεση της αυλής και του κλήρου. Το κίνημα στο Γουδί προσπάθησε να αποκτήσει λαϊκό έρισμα και αυτή η απόπειρα ξεπέρασε μάλιστα και τις προσδοκίες των αρχηγών του με 50.000 διαδηλωτές στις 24 Σεπτεμβρίου του 1909 σε μια Αθήνα η οποία τότε είχε πληθυσμό 200.000. Το κίνημα έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αρχίζοντας έτσι την πρώτη κυβερνητική περίοδο του κόμματος που εκείνος ίδρυσε, του κόμματος των Φιλελευθέρων, του πρώτου καθαρά αστικού κόμματος στην Ελλάδα. Η πρώτη βενιζελική περίοδος περιείχε σοβαρές παραχωρήσεις στην εργατική τάξη και στους αγρότες, έτσι ώστε να μπορέσει η αστική τάξη να αποκτήσει κοινωνικό έρισμα και να καταφέρει να κινητοποιήσει το λαό για τους Βαλκανικούς πολέμους. Ψηφίστηκε ο νόμος για την απαλωτρίωση της γης των Τσιφλικάδων, καθιερώθηκε το δεκάωρο, η Κυριακή Αργία, ένα σχέδιο κοινωνικής ασφάλισης, οι συλλογικές συμβάσεις και αναγνωρίστηκαν οι εργατικές συνομοσπονδίες. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτές οι παραχωρήσεις, το δεκάωρο, Κυριακή Αργία, η αναγνώριση των εργατικών συνδικάτων, των εργατικών ομοσπονδιών, ήταν σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα μεγάλων απεργιών των Ελλήνων εργατών, πολλές από τις οποίες είχαν στην κυριολεξία έναν επαναστατικό χαρακτήρα. Έτσι, προχωρώντας, είναι ώρα να δούμε συγκεκριμένα ποια ήταν τα πρώτα βήματα του ελληνικού εργατικού κινήματος. Μέχρι το 1850 τα μόνα εργοστάσια ήταν ακόμα ορισμένα αλευροποιεία,
υφαντουργία, βρυσοδεψία, ενώ το πρώτο μηχανουργείο ιδρύθηκε το 1859 στον Πειραιά. Ναυπηγεία επίσης άρχισαν να λειτουργούν στη Σύρο, τις Πέτσες και τον Πόρο, και το 1861 οι εργάτες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία ήταν 33.000 συνολικά. Ο βασικότερος τομέας εκείνη την περίοδο στην οικονομία, δεν ήταν φυσικά η βιομηχανία, ήταν η ναυτιλία, με τους ναυτεργάτες να υπολογίζονται το 1855 σε 26.300. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1870, το κύριο λιμάνι και το βασικό βιομηχανικό και εργατικό κέντρο της χώρας ήταν η Σύρος. Αμέσως μετά όμως, το βασικό λιμάνι, αλλά και το βασικό βιομηχανικό και εργατικό κέντρο της χώρας, έγινε ο Πειραιάς. Η μικρή ακόμα βιομηχανική ανάπτυξη στηρίζεται αυτή την περίοδο στην υπερεκμετάλλευση. Οι εργάτες δουλεύουν 12 έως και 16 ώρες με μισθούς πείνας χωρίς κοινωνική ασφάλιση, έτσι για να μπορέσει να βελτιώσει κάπως τη θέση της η ελληνική εργατική τάξη από τα πρώτα της βήματα, επέδειξε πολύ μεγάλη μαχητικότητα, η οποία επιχείρησε να ισοσταθμίσει, θα λέγαμε, την οργανωτική της αδυναμία. Η οποία οργανωτική της αδυναμία, με τη σειρά της, προέκυπτε από την έλλειψη πολλών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα. Η ελληνική εργατική τάξη άρχισε να διαμορφώνει το κίνημά της, δηλαδή να γίνεται μια τάξη για τον εαυτό της, όπως έλεγε ο Μάρξ, όταν ο καπιταλισμός παγκόσμια έμπαινε στην αντιδραστική υπεριαλιστική του φάση. Σε μια φάση δηλαδή, όπου τα περιθώρια για μεταρρυθμίσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένα και γι' αυτό, στο κίνημα της ελληνικής εργατικής τάξης, ο ρεφορμισμός, η αντίληψη δηλαδή ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει με μεταρρυθμίσεις, χωρίς επανάσταση, δεν είχε γερές ρίζες. Η πρώτη καταγεγραμμένη απεργία στον ελλαδικό χώρο έγινε λίγο πριν το 1821 στα ξακουστά νηματουργεία των αμπελακίων της Θεσσαλίας, όταν οι ιδιοκτήτες για να ρίξουν το κόστος παραγωγής είχαν φέρει μηχανήματα από τη Γερμανία. Η πρώτη απεργία στην ιστορία του ελληνικού κράτους τώρα ήταν η απεργία των τυπογράφων του Ναυπλίου. Τυπογράφοι οι οποίοι δούλευαν στο Εθνικό Τυπογραφείο στο Ναύπλιο τον Μάρτιο του 1826 με αίτημα να πάρουν τους καθυστερημένους τους μισθούς. Το 1864 το νέο σύνταγμα τότε, το σύνταγμα της μετάβασης στη βασιλευωμένη δημοκρατία, παρήχε στους εργάτες το δικαίωμα του συνέρχεστε, αόπλος και ησύχος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Σύνταγμα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1870. Όμως, τι οργανώσεις ήταν αυτές? Αποτελούσαν ενώσεις αλληλοβοήθειας. Δεν ήταν οργανώσεις ταξικής πάλης και μόνο σποραδικά προέβαλαν κάποια ταξικά αιτήματα. Το πρώτο ελληνικό εργατικό σωματείο ήταν αυτό των 1500 εργατών του ναυπηγείου της Σύρου και ονομάζονταν Σύνδεσμος Ξυλουργών και Ναυπηγών της Σύρου. Και οι πρώτες μεγάλες απεργίες, όπως ήταν φυσικό, ξέσπασαν στη Σύρου. Ξέσπασαν εκεί. Το 1879 οι εργάτες του ναυπηγείου απήργησαν για 3 ολόκληρους μήνες με αιτήματα για αύξηση του μεροκάματου, για δεκάωρη εργασία. Η απεργία όμως τελικά ιτήθηκε, γιατί ο ιδιοκτήτης έφερε απεργοσπάστες από τα γύρω νησιά. Αλλά την ίδια χρονιά, το 1879, είχαμε την πρώτη απεργιακή νίκη. Είχαμε την απεργία των εργατών στα βρυσοδεψία της Σύρου, που δούλευαν μάλιστα και την Κυριακή με απλήρωτα μεροκάματα και τελικά κατάφεραν να νικήσουν μετά μάλιστα και από πολύ σκληρές συγκρούσεις με το στρατό. Μετά το 1880 είχαμε μια επιδημία από απεργίες, όπως γράφει ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος, τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά, με απεργίες από τους τυπογράφους, τους βιβλιοδέτες, τους τσαγκαράδες, τους ράφτες και από τους εργάτες των μεταλλείων της Σερίφου επίσης, που και αυτοί νίκησαν. Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο, αρχίζει και ένα κύμα μετανάστευσης λόγω της βιομηχανικής υπανάπτυξης με 200.000 μετανάστες να φεύγουν μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά ξεκίνησε ένας 20ετής κύκλος ηρωικών απεργιών στα μεταλλεία του Λαβρίου, όπου οι εργάτες
διαβιούσαν σε συνθήκες πρωτοφανούς εξαθλίωσης και θάβονταν ζωντανοί στην κυριολεξία, γιατί ο ιδιοκτήτης των μεταλλείων, ο Ιταλός καπιταλιστής Σερπιέρι, αρνιόταν επίμονα να εφαρμόσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Σε 4 μεγάλες απεργίες στο Λαύριο είχαμε πραγματικές μάχες με τους μπράβους του Σερπιέρι και με τη χωροφυλακή, με νεκρούς να υπάρχουν εκατέρωθεν. Επιστέγασμα αυτών των εξεγερτικών απεργιών στο Λαύριο ήταν η δημιουργία ενός μαζικού ατσαλωμένου στην πάλη σωματείου με 5.000 εργάτες. Άλλες αξιοσημείωτες απεργίες μέχρι το 1908 ήταν αυτές των σταφυδοκιβωτιοποιών της Πάτρας, των μηχανεργατών στην εταιρεία Τζον στον Πειραιά, των καρεκλοποιών στην Πάτρα, το Βόλο και την Αθήνα και βέβαια των μαχητικών τυπογράφων της Αθήνας, ένα πολύ μαχητικό σωματείο. Το 1894 έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Οργανώθηκε η πρώτη συγκέντρωση εργατικής πρωτομαγιάς στην Αθήνα. Οργανώθηκε από τους σοσιαλιστές της εποχής, με γεγονότα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια και που προκάλεσαν αίσθηση πανελληνίως. Την ίδια περίοδο αυξάνεται η ίδρυση σωματείων. Έχουμε νέα σωματεία στους τυπογράφους της Αθήνας, τους σιγαροποιούς, ήδη μιλήσαμε για τους αγώνες των τυπογράφων, τους σιγαροποιούς της Αθήνας και του Πειραιά, τους ξυλουργούς, τους μεταλλορύχους, τους βυρσοδέψες και άλλους εργάτες. Το αποκορύφωμα ήταν η ίδρυση του πρώτου εργατικού κέντρου στην Ελλάδα το 1908, του εργατικού κέντρου του Βόλου. Το εργατικό κέντρο Βόλου αναπτύσσει πλούσια μορφωτική δράση με διαλέξεις και εκδηλώσεις και η εφημερίδα του, που λεγόταν «Ο Εργάτης», η οποία εκδίδονταν με την επιμέλεια του γνωστού σοσιαλδημοκράτη παιδαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου, δημοσίευσε για πρώτη φορά στα ελληνικά σε συνέχειες το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο του Μάρξ και του Έγγελς σε μετάφραση του ξενιτεμένου στη Γερμανία δημοτικιστή και σοσιαλιστή Κώστα Χατζόπουλου. Εδώ, για να κατανοήσουμε την επαναστατική εκρηκτική ύλη που συσσωρευόταν συνολικά στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας αυτή την περίοδο, αξίζει να αναφέρουμε ότι η απροθυμία του κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας, καπιταλιστών και τσιφλικάδων να προχωρήσουν σε αναδασμό της γης οδήγησε σε απανωτές εξεγέρσεις των αγροτών το 1895, το 1896, το 1898, την τριετία 1903-1905 και το αποκορύφωμα ήταν η γνωστή μεγάλη αγροτική εξέγερση του Κιλελέρ τον Μάρτιο του 1910, η οποία μάλιστα, και αυτό δεν είναι και τόσο γνωστό, συνδυάστηκε την ίδια περίοδο με ένα αληθινά επαναστατικό απεργιακό κίνημα στο Βόλο. Ποια ήταν όμως, φίλοι και φίλες, η επιρροή του σοσιαλισμού αυτή την περίοδο στην Ελλάδα? Σε αυτήν την αρχική του περίοδο, το ελληνικό εργατικό κίνημα ήταν σχεδόν ανέπαφο, ανεπηρέαστο από τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Ο σοσιαλισμός, όπως και το ίδιο το εργατικό κίνημα, ήταν ακόμα στο στάδιο της προϊστορίας του, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Έμπαινε μακριά από τις πλατύτερες εργατικές μάζες ο σοσιαλισμός. Οι πρώτες σοσιαλιστικές κινήσεις εμφανίστηκαν από το 1875 στη Σύρο, στην Αθήνα, την Κέρκυρα, την Πάτρα και την Κεφαλονιά. Και μάλιστα, η πρώτη σοσιαλιστική εφημερίδα εκδόθηκε στην Πάτρα την Πρωτομαγιά του 1877 με τίτλο «Ελληνική Δημοκρατία» από τον Δημοκρατικό Σύλλογο, έναν σοσιαλιστικό όμιλο με αστούς νεολαίους που ήταν επηρεασμένοι από τον αναρχισμό, του Προυντόν, του Κροπότκιν και του Μπακούνιν. Το 1876 μάλιστα, αυτοί οι πατρινοί νέοι είχαν στείλει γράμμα στη Διεθνή Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη της Βέρνης, ζητώντας να λάβουν ταχυδρομικά, αν γινόταν ή με κάποιον άλλο τρόπο, τα πρακτικά αυτής της συνδιάσκεψης. Το 1878 η δράση του Δημοκρατικού Συλλόγου σταμάτησε γιατί τα μέλη του συνελήφθησαν. Τελικά η οργάνωση αυτή διαλύθηκε. Το 1879 βγήκε στην Αθήνα πλέον η φιλεργατική εφημερίδα Γαλαξίας και το 1880 στη Σύρο η εφημερίδα του Λαού, η εφημερής του Λαού. Εφημερίδες με το όνομα Εργάτης βγήκαν ακόμα στην Πάτρα, την Κέρκυρα, την Τρίπολη
Και στο μεταξύ, ο σπόρος που είχε ρηχθεί στην Πάτρα δεν είχε πάει χαμένος. Εκεί στην Πάτρα, αλλά και στον πύργο, από το 1880 έως το 1890, έδρασαν αναρχικές και σοσιαλιστικές ομάδες, αντανακλώντας τον απόϊχο από την ανάπτυξη του αναρχισμού στη Νότια Ευρώπη, στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, και βοηθούμενες αυτές οι ομάδες από την ύπαρξη μεγάλων τμήματων τσακισμένων αγροτών από την οικονομική κρίση που περνούσε η Πελοπόννησος εκείνη την περίοδο. Και οι σημαντικότερες από αυτές τις ομάδες ήταν η αναρχοσυνδικαλιστική σοσιαλιστική αδελφότητα στην Πάτρα, που εξέδιδε την εφημερίδα Επί τα Πρόσω, και ο αναρχικός όμιλος στον πύργο, ο οποίος εξέδιδε το περιοδικό Το Νέο Φως. Η σοσιαλιστική προπαγάνδα αρχίζει να γίνεται πιο συστηματική από φωτισμένους αστούς, οι οποίοι εμπνέονται από τα μεγάλα εργατικά κινήματα στην Ευρώπη, όπως η Μεγάλη Κομμούνα του Παρισιού, και από το ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό, σοσιαλιστικό κίνημα εκείνη την περίοδο στη Δυτική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στην Αθήνα, ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου, ο Σταύρος Καλέργης, μαζί με τον πρώην ανώτερο δικαστικό ονόματι Ρόκο Χοϊδά, ετοιμάζουν την πρώτη αθηναϊκή σοσιαλιστική εφημερίδα, την Ελευθερία. Αλλά τελικά τις προλαβαίνει ένας δικηγόρος, ο οποίος ζούσε πολύ καιρό στην Αγγλία, ο Πλάτωνας Δρακούλης, και το 1888 εκδίδει το περιοδικό Άρδιν. Τα πρώτα βήματα λοιπόν του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα σημαδεύονται από τις δύο αυτές μεγάλες αρχαϊκές μορφές του κινήματος, που είναι ο Σταύρος Καλέργης και ο Πλάτωνας Δρακούλης. Ο Καλέργης υπήρξε ένας υπερδραστήριος και φλογερός αγωνιστής, ενώ ο Δρακούλης ήταν ένας συντηρητικός, ένας αριστοκράτης σοσιαλιστής θα λέγαμε, ένας εγωκεντρικός διανοούμενος, ο οποίος έκανε βεβαίως θυσίες για το κίνημα, αλλά αρέσκονταν να φουσκώνει τον πολιτικό του ρόλο. Και οι δύο είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την έλλειψη ουσιαστικής κατάρτισης πάνω στον επιστημονικό σοσιαλισμό. Ήταν, θα λέγαμε, ουτοπικοί σοσιαλιστές που δεν καταλάβαιναν τη σημασία του ίδιου του κινήματος των μαζών και είχαν αυταπάτες για τη δυνατότητα να φτιαχτεί μια νέα κοινωνία, όπως όλοι οι ουτοπικοί σοσιαλιστές, μέσα από το ηθικό, ανθρωπιστικό, σοσιαλιστικό κήρυγμα. Ο Καλέργης πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πολιτικής οργάνωσης, του Σοσιαλιστικού Συλλόγου. Αντίθετα, ο Δρακούλης υποστήριζε ότι δεν χρειάζεται η πολιτική οργάνωση και έφτιαξε έναν χαλαρό όμιλο γύρω από το περιοδικό το Άρδιν, στο οποίο μεταξύ άλλων διανοουμένων της εποχής έγραφε και ο συγγραφέας, γνωστός συγγραφέας Γρηγόρης Ξενόπουλος. Το Άρδιν του Δρακούλη πρέσβευε έναν ιδεαλιστικό, χριστιανικό σοσιαλισμό, χωρίς μαρξιστικές αναφορές. Είχε προκαλέσει όμως έντονη προσοχή στους κύκλους ορισμένων σπουδαστών, είχε συνδρομητές στη Σύρο, στην Πάτρα, στον Πύργο, τον Πειραιά, και καθώς το περιεχόμενο του περιοδικού γινόταν όλο και πιο ριζοσπαστικό, οι μεγάλες αστικές εφημερίδες της εποχής εξέφραζαν την ανησυχία τους. Ο Δρακούλης όμως, ενοχλημένος από την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής δράσης του Καλέργη, διέκοψε την έκδοση το 1887 και έφυγε για την Αγγλία για να ξαναγυρίσει βέβαια λίγα χρόνια αργότερα. Το 1889 όμως, σαν αναγνωρισμένη μορφή των Ελλήνων σοσιαλιστών, ο Πλάτων Δρακούλης εκπροσώπησε τους Έλληνες σοσιαλιστές στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς, της Σοσιαλδημοκρατικής Διεθνούς, στο Παρίσι. Έναν χρόνο μετά, την Πρωτομαγιά του 1890, ο Καλέργης ίδρυσε τον Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο με 200 μέλη και εξέδωσε την εφημερίδα Σοσιαλιστής. Ο Σύλλογος αύξανε την επιρροή του διαρκώς. Ο Καλέργης έδινε διαλέξεις σε διάφορες πόλεις, έκανε περιοδίες. Ο Σύλλογος διακλαδωνόταν, θα λέγαμε, σε ομίλους, σε λέσχες και σε διαφορετικές αδελφότητες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Κέρκυρα, το Λαύριο και αλλού. Ήδη λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1890, στο νεαρό ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα είχαν δημιουργηθεί τρεις τάσεις. Η συντηρητική, με σημείο αναφοράς τις ιδέες του Πλάτωνα Δρακούλη, η αριστερή ριζοσπαστική, με σημείο αναφοράς τον Καλέργη, και η αναρχική.
Παρότι ο Καλλιέργης από ένστικτο θα μπορούσαμε να πούμε ήταν πλησιέστερα στο μαρξισμό, στον επιστημονικό σοσιαλισμό, καμία από αυτές τις τάσεις που αναφέραμε δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τάση, μαρξιστική τάση του επιστημονικού σοσιαλισμού. Ήταν τάσεις του τοπικού σοσιαλισμού χωρίς ρίζες στην εργατική τάξη και με έμφαση στο ηθικό, ανθρωπιστικό, θα λέγαμε συγκεχημένα σοσιαλιστικό κήρυγμα. Η κορυφαία στιγμή του πρώιμου αυτού σοσιαλιστικού κινήματος ήταν η συγκέντρωση 1.500 εργατών την Πρωτομαγιά του 1894 στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου ο Δρακούλης που είχε γυρίσει από την Αγγλία στο μεταξύ εκφώνησε έναν μετριοπαθή λόγο και ο Καλλιέργης έναν πολύ ριζοσπαστικό λόγο. Λίγες μέρες αργότερα είχαμε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Ο Καλλιέργης μέσα στη Βουλή διάβασε το ψήφισμα εκείνης της συγκέντρωσης και στο άκουσμά του οι βουλευτές έπεσαν κάτω φωνάζοντας ότι ρίχνουν μπόμπες οι αναρχικοί από τα θεωρία. Ο Καλλιέργης αμέσως μετά συνελήφθη. Φυσικά φυλακίστηκε και μάλιστα βασανίστηκε με βουρβουλιές. Λίγο καιρό αργότερα η αστυνομία έφτιαξε μια προβοκάτσια με μια επιστολή ενός υποτιθέμενου εκβιασμού που έκανε, υποτίθεται, ο σοσιαλιστής, το μέλος του συλλόγου φοιτητής Μάρκ Αντωνάτος, στον πάμπλουτο Ανδρέα Συγκρό, και έτσι ξέσπασε ένα πογκρόμ συλλήψεων και βασανισμών σοσιαλιστών αγωνιστών εκείνη την περίοδο. Μέσα στο κεντρικό, σοσιαλιστικό σύλλογο τώρα του Καλλιέργη, ο οποίος αναπτύσσονταν γρήγορα, δημιουργήθηκαν διάφορες τάσεις. Από τη μία πλευρά είχαμε συντηρητικές ρεφορμιστικές τάσεις από φίλους του Δρακούλη, από την άλλη είχαμε εθνικιστικές, σοσιαλπατριωτικές τάσεις. Ο Καλλιέργης εκδίωξε από το σύλλογο και τις δύο τάσεις, εκδίδοντας τελικά την εφημερίδα Σοσιαλισμός, η οποία επιχειρούσε να υπερασπίσει τις ιδέες της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Και λίγα χρόνια μετά, το 1902, ο Καλλιέργης αποσύρθηκε κουρασμένος και οικονομικά κατεστραμμένος στο χωριό του στην Κρήτη, από όπου αργότερα επιχείρησε το 1912 να εκλεγεί βουλευτής και να εμφανίσει στο προσκήνιο τις ιδέες του γύρω από το κρητικό ζήτημα. Όμως η δράση του Καλλιέργη και των συναγωνιστών του είχε ρίξει το σπόρο του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Τη Σκυτάλη τα επόμενα χρόνια πήρε από τον Καλλιέργη ένας ουτοπικός σοσιαλιστής από την Κεφαλονιά, ο Μαρίνος Αντύπας, χωρίς σοσιαλιστική κατάρτιση κι αυτός, αναζητώντας επαναστατικό υποκείμενο, στράφηκε στους αγρότες και τελικά δολοφονήθηκε από τους τσιφλικάδες της Θεσσαλίας το 1907, επειδή δουλεύοντας σαν επιστάτης προπαγάνδιζε ταυτόχρονα την απαλωτρίωση των τσιφλικιών. Ο Αντύπας αναδείχθηκε σε σύμβολο του αγροτικού αγώνα, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, κορυφώθηκε αργότερα με την εξέγερση στο Κιλελέρ. Ως αξιοσημείωτα γεγονότα στο νεαρό σοσιαλιστικό κίνημα, είχαμε επίσης την έκδοση από τον Γιώργιο Σκληρό, που αυτό αποκαλούνταν μαθητής του Πλεχάνοφ, του βιβλίου «Το κοινωνικό μας ζήτημα», ένα βιβλίο που γράφτηκε στη Γερμανία και ήταν μια πρώτη απόπειρα ερμηνείας της ελληνικής κοινωνίας με βάση τον ιστορικό υλισμό, τον μαρξισμό. Το 1908 ιδρύθηκε η λεγόμενη κοινωνιολογική εταιρεία από τους σπουδαγμένους στη Γερμανία σοσιαλδημοκράτες διανοούμενους, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μιλωνάς και άλλοι, οι οποίοι αργότερα στράφηκαν στο Βενιζέλο και στον φιλελευθερισμό. Στα αριστερά αυτής της τάσης στη Γερμανία ιδρύθηκε από τον Κώστα Χατζόπουλο η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση, ένας Χατζόπουλος ο οποίος διατηρούσε αλληλογραφία με τους Έλληνες σοσιαλιστές, αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα απέδειξε ότι ήταν οργανικά ανίκανος να παίξει έναν πραγματικά ηγετικό ρόλο μέσα στο σοσιαλιστικό κίνημα. Τότε ήταν που ο Δρακούλης, έχοντας επιστρέψει από την Αγγλία, πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει μια νέα σοσιαλιστική οργάνωση και το 1908 ιδρύει τον Σύνδεσμο των Εργατικών Τάξεων και έναν χρόνο αργότερα το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μέσα στην οργάνωση του Δρακούλη δημιουργήθηκε το 11 η σοσιαλιστική ομάδα του Νικολάου Γιαννιού, που διασπάστηκε και ίδρυσε τελικά το Σοσιαλιστικό Κέντρο της Αθήνας. Ο Γιαννιός ήταν ένας σπουδαγμένος στην Κωνσταντινούπολη διανοούμενος, ο οποίος εξέδιδε αρχικά την εφημερίδα του Συνδέσμου του Δρακούλη. Ήταν μια συντηρητική μορφή εγωκεντρικού διανοούμενου που τέριαζε
με το ύφος και το στυλ του Δρακούλη. Το 12 ιδρύθηκαν επίσης η Σοσιαλιστική Νεολαία Αθήνας, που εξέδωσε την εφημερίδα Ανάστασης, ο Σοσιαλιστικός Όμιλος της Κέρκυρας και 5 ακόμα σοσιαλιστικές εφημερίδες, η Έρευνα, η Άμυνα, το Αβάντι, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία και η Οργάνωσης. Όλες αυτές ήταν σοσιαλιστικές κινήσεις που δεν είχαν βαθιές ρίζες στην εργατική τάξη. Όμως αντίθετα, εντελώς αντίθετα, ήταν τα πράγματα με την περίφημη Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη. Η Φεντερασιόν ιδρύθηκε το 1909 από την πρωτοπορία του εβραϊκού εργατικού στοιχείου της πόλης, της Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συνένωση σε μια ομοσπονδιακή σοσιαλιστική οργάνωση όλου του εργατικού στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Ελλήνων, των Τούρκων, των Ισραηλιτών, των Βουλγάρων, των Μακεδόνων, των Αρμενίων, των Σέρβων εργατών. Η Θήνων Μους της Φεντερασιόν ήταν ο Βουλγαροεβραίος τυπογράφος Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος πολέμησε με το στρατό των Νεότουρκων ενάντια στο πραξικόπημα του Σουλτάνου Χαμίτ που απειλούσε την αστική επανάσταση των Νεότουρκων. Η Φεντερασιόν, αξιοποιώντας αρχικά το κλίμα ελευθερίας που δημιούργησε η Νεοτουρκική Επανάσταση το 1908, κατάφερε να χτίσει γερούς δεσμούς με το εργατικό κίνημα, συνδέοντάς το με τις ιδέες του σοσιαλισμού σε μια έκταση και σε ένα βάθος που δεν είχε ξανά εμφανιστεί για το σοσιαλιστικό κίνημα στην περιοχή αυτή, την περιοχή του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Βεβαίως, η Φεντερασιόν δεν ήταν ποτέ μια πραγματικά μαζική οργάνωση. Ήταν ωστόσο μια οργάνωση που απέκτησε μαζική επιρροή στην εργατική τάξη. Βασική σταθμή της δράσης της Φεντερασιόν ήταν οι μαζικές συγκεντρώσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς το 1909 και το 1911, με χιλιάδες εργάτες συγκεντρωμένους. Ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός για την εποχή. Και επίσης σημαντική ήταν η καθοδήγηση της νικηφόρας μεγάλης απεργίας των καπνεργατών σε ολόκληρη, την πολυεθνική μάλιστα όπως προαναφέραμε, Μακεδονία το 1914. Η Φεντερασιόν εξέδωσε κατά χρονική σειρά 3 εφημερίδες σε 4 γλώσσες, στα ελληνικά, στα βουλγαρικά, στα τουρκικά, στα ισπανοεβραϊκά, την εφημερίδα του εργάτη, την εργατική αλληλεγγύη, το Αβάντι, που μάλιστα έγινε και καθημερινή εφημερίδα, και διέθετε έναν Σλάβο Μακεδόνα βουλευτή στην Νεοτουρκική Βουλή, τον Βλαχόφ. Η Φεντερασιόν συνδέθηκε με τη Δεύτερη Διεθνή, η οποία μάλιστα, για να τη βοηθήσει, έστειλε σε ειδική αποστολή την Πρωτομαγιά του 1910 τον γνωστό Βούλγαρο-Ρουμάνο σοσιαλιστή, τον Κριστιάν Ρακόφσκι. Η Φεντερασιόν μπήκε στο στόχαστρο της νέας εξουσίας των Νεότουρκων στους Βαλκανικούς πολέμους, κράτησε μια διεθνιστική στάση, η οποία της έδωσε πολύ μεγάλο κύρος. Και λόγω αυτής της διεθνιστικής τάσης, όταν η Μακεδονία πέρασε πια στα χέρια του ελληνικού κράτους, οι ηγέτες της Φεντερασιόν, ο Μπεναρόγια, ο Γιονάς, εξορίστηκαν τελικά στην Άξο. Ήταν οι πρώτοι εργατικοί ηγέτες που εξορίστηκαν στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, του ελλαδικού εργατικού κινήματος. Το 1915 η Φεντερασιόν μετατράπηκε από ομοσπονδία σε ενιαία οργάνωση, κερδίζοντας πολλούς Έλληνες αγωνιστές και πάγοντας να είναι πια μια κατά βάση εβραϊκή οργάνωση όπως ήταν μέχρι τότε. Και λόγω του μεγάλου της κύρους της ανατέθηκε από τη Δεύτερη Διεθνή να ενοποιήσει όλες τις σοσιαλιστικές ομάδες του ελλαδικού χώρου σε μια ενιαία οργάνωση. Αυτή την περίοδο όμως έχουμε τα κρίσιμα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνολικά είχαμε στην Ελλάδα 4 αξιοσημείωτες σοσιαλιστικές οργανώσεις. Είναι η Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη, είναι το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πλάτωνα Δρακούλη, είναι το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών του Νίκου Γιαννιού και η Σοσιαλιστική Ένωση του Παναγή Δημητράτου. Αυτή η Σοσιαλιστική Ένωση προέκυψε ως διάσπαση από το Σοσιαλιστικό Κέντρο του Γιαννιού και άρχισε να επηρεάζεται από τη Φεντερασιόν. Ο Νικόλαος Γιαννιός επιτίθετο στη Φεντερασιόν, επιτίθετο προσωπικά στο Μπεναρόγια, στο Δημητράτο επίσης, χρησιμοποιώντας μάλιστα και θρησκευτικές αντιεβραϊκές προκαταλήψεις. Αυτά τα χρόνια μια σειρά από μεγάλα γεγονότα
συντάραξαν το σοσιαλιστικό κίνημα. Το 12-13 είχαμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Το 12 Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία συγκρούονται πολεμικά με την Τουρκία και το 13, αφού η Ελλάδα πια έχει προσαρτήσει τη Μακεδονία του Αιγαίου, τη Θράκη αλλά και τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, ξέσπασε ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος για μερικούς μήνες. Η Ελλάδα είχε δηλαδή μπει, με άλλα λόγια, σε μια ταραγμένη περίοδο πολέμων, κινημάτων, πραξικοπημάτων που θα έλυγε με την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Μετά την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, η τυπικά ουδέτερη Ελλάδα έγινε ένας στίβος σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των δυνάμεων της Αντάρτ, Γαλλία, Αγγλία και των δυνάμεων των κεντρικών αυτοκρατοριών της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ο Βενιζέλος, με υποστηρικτές τους Αγγλογάλους, καταφέρνει να οθήσει τελικά σε παρέτηση τον φιλογερμανό βασιλιά Κωνσταντίνο και να βγει επισήμως η Ελλάδα στον πόλεμο με την Αντάρτ τον Ιούνιο του 1917. Το βασικό καθήκον των σοσιαλιστών απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, όπως ήταν φυσικό, ήταν να αγωνιστούν για το σταμάτημα του πολέμου. Και πώς να αγωνιστούν? Με υπομονετική δουλειά να προωθήσουν τη μόνη οριστική λύση, μια νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση. Θα έπρεπε να καλέσουν τους φαντάρους και από τα δύο χαρακόμματα σε συναδέλφωση για να μετατραπεί ο πόλεμος σε μια νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση. Αντί για αυτό όμως, τα σοσιαλιστικά κόμματα διεθνώς πρόδωσαν τον εργατικό, τον προλεταριακό διεθνισμό. Τάχθηκαν στο πλευρό της δικής τους αστικής πατρίδας, ψήφισαν πολεμικούς προϋπολογισμούς, πήραν υπουργεία σε αστικές κυβερνήσεις και έσυραν τους εργάτες στο βούρκο του πολέμου, διαλύοντας ουσιαστικά τη δεύτερη σοσιαλιστική διεθνή. Μόνο οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία, οι Σπαρτακιστές στη Γερμανία και μια χούφτα ακόμα διεθνιστές σε άλλες χώρες υπεράσπισαν μια διεθνιστική σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική επαναστατική γραμμή αυτή την περίοδο. Στην αρχή του πολέμου, οι Έλληνες σοσιαλιστές θα λέγαμε ότι είχαν περιέλθει σε μια συνθηκολόγα αδράνεια. Ο Δρακούλης και ο Γιαννιός κηρύχθηκαν υπέρ της βενιζελικής παράταξης, η οποία ήθελε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των Αγγλογάλων υπεριαλιστών. Και μάλιστα, ο Γιαννιός προσχώρησε και ενεργά στο κίνημα της Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε ο Βενιζέλος μαζί με τους Αγγλογάλους ενάντια στη βασιλική κυβέρνηση της Αθήνας το 1916 με σκοπό να εκβιάσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και μάλιστα ο Γιαννιός έγινε και τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομικών. Η Φεντερασιόν από την άλλη πλευρά σύρθηκε πίσω από τη μοναρχική παράταξη του βασιλιά Κωνσταντίνου, τη μοναρχική παράταξη του Γούναρη, που κρατούσαν μια γερμανόφιλη στάση. Γατζώθηκε από το σύνθημα των μοναρχικών περί ουδετερότητας απέναντι στους εμπόλεμους υπεριαλισμούς, νομίζοντας ότι έτσι θα υπηρετούσε καλύτερα τα φιλιρινικά αισθήματα των λαϊκών και εργατικών μαζών. Προσχώρησε λοιπόν σε ένα μπλοκ χωρίς αρχές με τους αντιβενιζελικούς, στις εκλογές συγκεκριμένα του Μάη του 1915, ο Σίδερης και ο Κουριέλ στη Θεσσαλονίκη έγιναν βουλευτές με την ουδετερόφιλη μοναρχική παράταξη, αλλά μετά μεταπήδησαν στην εντατόφιλη παράταξη. Στον αντίποδα αυτή τη οπορτουνιστική τακτική, μια τακτική χωρί αρχέ, η εργατική τάξη ανέπτυσε γνήσιε αντιπολεμικέ διαθέσει. Έτσι, το 1915 είχαμε μεγάλε διαδηλώσει στη Θεσσαλονίκη, αντιπολεμικέ, στο πλαίσιο τη περίοδου των εκλογών, με σύνθημα «Κάτω ο πόλεμος». Αυτή η υποταγή των Ελλήνων σοσιαλιστών στις πιέσεις διαφορετικών μερίδων της άρχουσας τάξης και η αποτυχία τους να λάβουν μια ανεξάρτητη ταξικά θέση προκάλεσε διαμαρτυρίες στη βάση της εργατικής πρωτοπολίου. Έκφραση στην ίδρυση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας της Αθήνας το 1916 με ηγέτες τους Φραγκίσκο Τζουλάτη και Δημοσθένη Λιγδόπουλο. Αυτή βρισκόταν πιο κοντά στη Σοσιαλιστική Ένωση του Δημητράτου, η οποία όμως δεν είχε λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον πόλεμο. Μόνο μετά από διαμαρτυρίες των σοσιαλιστικών ομήλων Βόλου, Πάτρας, Κέρκυρας
Οι σοσιαλιστές της Αθήνας και του Πειραιά εξέδωσαν τελικά αντιπολεμικές προκηρύξεις μόλις το 1917. Τότε άρχισαν και οι διώξεις των σοσιαλιστών. Ο Δημητράτος φυλακίστηκε, ενώ το αβάντι της Φεντερασιόν απαγορεύτηκε για πολλούς μήνες. Πίσω όμως στο απεργιακό κίνημα τώρα, την περίοδο από το 1908 μέχρι το 1918, είχαμε μια σειρά μεγάλων απεργιών που σηματοδότησαν την ορμητική πια είσοδο του ελληνικού εργατικού κινήματος στο προσκήνιο. Μάλιστα, ούτε η περίοδος των πολέμων δεν ανέστηλε τη δράση και την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, και αυτό είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Τη διετία 1909-1911 είχαμε τρεις συγκλονιστικές, επαναστατικές και μάλιστα νικηφόρες απεργίες των καπνεργατών στο Βόλο, οι οποίοι καπνεργάτες δούλευαν κυριολεκτικά σε μπουντρούμια, πεθαίνοντας από φυματίωση για ένα κομμάτι ψωμί. Και το Μάρτιο του 1910 ξέσπασε μια άλλη μεγάλη απεργία, η απεργία των ναυτοθερμαστών στον Πειραιά. Οι απεργοί εφόρμησαν μέσα στο προάβλιο του ίδιου του σπιτιού του Πρωθυπουργού, του Δραγούμη, και κατάφεραν να αποσπάσουν τελικά νίκη στα αιτήματά τους. Στις αρχές του 1911 είχαμε τη συγκλονιστική απεργία των εργαζόμενων στα τραμ της Αθήνας, οι οποίοι με ολονύκτιες οδομαχίες με το στρατό και με τη χωροφυλακή έκαναν τελικά το Βενιζέλο να υποχωρήσει προσωρινά όμως. Τέλος, το 1914 είχαμε την νικηφόρα απεργία των καπνεργατών που προαναφέραμε στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη Μακεδονία, που για πρώτη φορά ένωσε χριστιανούς και μουσουλμάνους εργάτες σε κοινή δράση. Αυτό το νέο μεγάλο απεργιακό κύμα συνοδεύτηκε από τη δημιουργία μαζικών συνδικαλιστικών οργανώσεων πλέον. Σε αυτήν τη δημιουργία πρωτοστατούν όχι μόνο σοσιαλιστές, αλλά και βενιζελικοί, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν το αναπτυσσόμενο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι, το Μάρτιο του 10 ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Με πρωτοβουλία του συγκαλείται το πρώτο εργατικό συνέδριο το 1911 και ιδρύεται η Πανελλήνια Εργατική Ομοσπονδία, που συσπήρωσε εκτός από το ΕΚΑ, την Πανεργατική Ένωση της Σύρου, του Βόλου, το Σύλλογο Εργατών Λαβρίου και τον Σύλλογο Εργατών Γιανθράκων του Πειραιά. Όμως, αυτή δεν ήταν μια πραγματικά πανελλαδική εργατική συνομοσπονδία, ήταν περισσότερο μια οργάνωση σφραγίδα. Το 1912 ακολουθεί η ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ενώ ήδη μέσα από την πλούσια δράση του Εργατικού Κέντρου του Βόλου ιδρύθηκαν εργατικά κέντρα και σε Καρδίτσα και σε Λάρισα στην Θεσσαλία. Η εργατική τάξη λοιπόν, έχοντας αναθαρίσει από τις κατακτήσεις της πρώτης περίοδου του βενιζελισμού, προετοίμαζε νέες γερές μαζικές οργανώσεις για τις μεγάλες συγκρούσεις οι οποίες θα ακολουθούσαν. Ο προάγγελος της πρώτης επαναστατικής περίοδου του ελληνικού εργατικού κινήματος, της περίοδου που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια, ήταν η εξέγερση των εργατών στη Σέριφο τον Αύγουστο του 1916. Η εξέγερση αυτή για πρώτη φορά διεκδίκησε το 8ωρο. Η απεργία υπό την ηγεσία του συνδικαλιστή Κωνσταντίνου Σπέρα μετατράπηκε σε εξέγερση. Είχαμε συγκρούσεις με τη χωροφυλακή, με συνέπεια να σκοτωθούν 4 απεργοί και 3 χωροφύλακες, και τελικά η απεργία νίκησε. Οι παλιοί σοσιαλιστές ηγέτες και οι παλιές σοσιαλιστικές κινήσεις παρακολουθούσαν μάλλον αμήχανα όλη αυτή την εξέλιξη του απεργιακού, του εργατικού κινήματος. Ο οπορτουνισμός που εκδήλωσαν στον πόλεμο συνοδεύτηκε από σεχταρισμό ό,τι αφορά τη σχέση τους με το πραγματικό κίνημα της εργατικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μεγάλη απεργία των τυπογράφων το 1914, το Σοσιαλιστικό Κέντρο του Γιαννιού μοίραζε μια προκήρυξη η οποία καλούσε τους απεργούς να έρθουν στα γραφεία του για να διαβάσουν βιβλία και να μορφωθούν. Στη Δε Λάρισα, το εκεί Σοσιαλιστικό Κέντρο, την ώρα που το 1908 αναπτυσσόταν το κίνημα στα εργοστάσια της Θεσσαλίας αλλά και στον κάμπο, συζητούσαν για ολόκληρες εβδομάδες για το αν υπάρχει ή όχι Θεός, και τελικά έβαλαν το ζήτημα και σε ψηφοφορία. Όμως, εάν η μεγάλη ανάταση του εργατικού κινήματος έσπρωχνε προς την κατεύθυνση όχι μόνο μιας ενιαίας εργατικής συνομοσπονδίας, αλλά και ενός ενιαίου σοσιαλιστικού κόμματος, αυτό εκφράστηκε τον Απρίλιο του 1915 με την πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη των σοσιαλιστών, που ασχολήθηκε με τον πόλεμο και με το πρόγραμμα
που θα έπρεπε να έχει το κόμμα που θα ιδρυθεί. Δεν έγινε όμως καμία αντιπολεμική διακήρυξη και πάλι και ψηφίστηκε ένα σοσιαλπατριωτικό αντιμαρξιστικό σχέδιο προγράμματος. Τον Ιούλιο και τον Ιούλιο του 1917 έγινε μια νέα συνάντηση των Ελλήνων Σοσιαλιστών. Ο Μενσεβίκος Σωρίν που έφτασε στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Κερένσκι στη Ρωσία και τους σκοπούς του αγγλογαλλικού υπεριαλισμού, επέβαλε τη συμφιλίωση του Γιαννιού και του Δημητράτου και προσπάθησε να συνενώσει όλους τους Έλληνες οπαδούς του Μενσεβικισμού. Μόνο στις 7 Μαΐου του 1917 κυκλοφόρησε από τους σοσιαλιστές της Αθήνας η πρώτη αντιπολεμική προκήρυξη. Τον Ιούλιο του 1917 βγήκε από τους αδελφούς Δημητράτους, τον Παναγή και τον Νίκο Δημητράτο, η εφημερίδα Εργατικός Αγώνας, η οποία από το πρώτο στεύχος έλαβε μια αντιπολεμική θέση. Αυτή ήταν η κατάσταση στο εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα μέχρι που συνέβη ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Ένα γεγονός που μετέβαλε την κατεύθυνση ολόκληρου του παγκόσμιου εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Κάτω από την επίδρασή της, η δεύτερη πανελλαδική συνδιάσκεψη των σοσιαλιστών τον Ιούνιο του 1918 αποφασίζει τη σύγκληση μιας ευρύτατης πια ενοποιητικής σοσιαλιστικής συνδιάσκεψης για τον Νοέμβριο του 1918. Η προϊστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος τελείωνε πλέον και όλα ήταν έτοιμα για την ίδρυση μιας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ, και του προδρόμου του ΚΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, του ΣΕΚΕ. Τον Αύγουστο του 1918 έχουμε τη διεξαγωγή μιας εργατικής συνδικαλιστικής συνδιάσκεψης, κυρίως από τα εργατικά κέντρα, η οποία αποφάσισε την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου μιας εργατικής συνομοσπονδίας. Ο Βενιζέλος, καταλαβαίνοντας το αναπόφευκτο της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ και του ΣΕΚΕ, προσπάθησε να τα ελέγξει και να εξαγοράσει τους ηγέτες τους. Η ελληνική αστική τάξη, μην ξεχνάμε ότι βρισκόταν σε μια πολύ κρίσιμη φάση, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία διεκδικούσε την αντιδραστική μεγάλη ιδέα της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Στην πραγματικότητα όμως, όπως απέδειξε η ιστορία, μετατράπηκε σε όργανο του αγγλογαλλικού υπεριαλισμού για την τυθάσευση του νέου καθεστώτος του Κεμάλ στην Τουρκία και μετά αμέσως πετάχθηκε σαν στημένη λεμονόκουπα, με πικρό αντίτιμο για τον ελληνικό λαό βεβαίως, τον ξεριζωμό ενός περίπου 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων. Σε αυτές τις συνθήκες, οι αστεί κατανοούσαν ότι έπρεπε να αποφύγουν με κάθε τρόπο μια εργατική επανάσταση. Όμως, κάτω από την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Έλληνες εργάτες αρχίζουν να κάνουν πρότυπά τους τον Λένιν, τον Τρότσκι και τους Μπολσεβίκους, και αυτό ακύρωσε τα σχέδια ταξικής συνεργασίας που είχε εκπονήσει και προσπαθούσε να εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Το πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕ συνήλθε τελικά μεταξύ 21 και 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στο Βασιλικό Θέατρο στην Αθήνα και αργότερα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Αντιπροσωπεύτηκαν εκεί 214 σωματεία που είχαν περίπου 65.000 εργάτες μέλη. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες τάσεις. Η πρώτη τάση ήταν αυτή του Μαχαίρα, με δεσμούς με τα αστικά κόμματα και με βάση τα πιο καθυστερημένα στοιχεία της εργατικής τάξης, τους φορτοεκφορτωτές, τους λιμενεργάτες και εργάτες από διάφορα νησιά. Η δεύτερη τάση ήταν η κεντριστική τάση, η οποία αποτελούνταν από τα εργατικά κέντρα Αθηνών, το εργατικό κέντρο της Πάτρας, της Κέρκυρας, τους ναυτεργάτες, τους ξενοδοχοϋπάλληλες, υπάλληλους, τους μάγειρες και τα σωματεία Πελοποννήσου και νησιών. Υποστήριζε ότι τα συνδικάτα πρέπει να μείνουν έξω από την πολιτική και η τρίτη τάση, που ήταν και ισχυρότερη, ήταν η σοσιαλιστική τάση. Εκπροσωπούνταν από τη Φεντερασιόν, από τους Θεσσαλούς αντιπροσώπους στο συνέδριο και από τους αντιπροσώπους ηλεκτροτεχνίτες, σιγαροποιούς της Αθήνας και του Πειραιά. Μια άλλη τάση ήταν αυτή των υποστηρικτών του γνωστού φιλοβενιζελικού Γιαννιού, ενώ υπήρχαν και μερικοί αναρχοσυνδικαλιστές με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Σπέρα. Οι σοσιαλιστές κατάφεραν στο συνέδριο να περάσουν την αρχή της πάλης των τάξεων και την ανάγκη η ΓΕΣΕΕ να μείνει έξω από κάθε επιρροή
της ελληνικής αστικής τάξης. Παρ' όλα αυτά, στη διοίκηση υπερίσχυσαν οι φιλοβενιζελικοί, οι φιλοβενιζελικοί του Μαχαίρα, με 6 μέλη έναντι 5 των σοσιαλιστών, 3 εκ των οποίων, από τα μέλη των σοσιαλιστών δηλαδή, στη διοίκηση ήταν δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, υποστηρικτές του Γιαννιού. Αμέσως μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕ, συγκλήθηκε το πρώτο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο. Ατμοπλίων Πειραιά στις 4 Νοεμβρίου, από τις 4 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου του 1918, και ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδας. Εκεί εκπροσωπήθηκαν 1.000 οργανωμένοι σοσιαλιστές από 12 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το συνέδριο αποφάσισε τη συμμετοχή του καινούριου κόμματος στη δεύτερη διεθνή. Αλλά εντωμεταξύ, σε λίγους μήνες θα ιδρυόταν η τρίτη, η Κομμουνιστική Διεθνής. Και έτσι η Κεντρική Επιτροπή που εκλέχθηκε από το συνέδριο αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα, και στην Κεντρική Επιτροπή υπήρχε ήδη μια διαμορφωμένη πλειοψηφία που τάχθηκε υπέρ της νέας Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το πρόγραμμα που ψήφισε το συνέδριο ήταν μια αντιγραφή του προγράμματος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ήδη σε λίγους μήνες φαινόταν πάρα πολύ συντηρητικό στα μάτια ιδιαίτερα της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στην Κεντρική Επιτροπή, παρόλα αυτά, η σοσιαλδημοκρατική τάση ήταν πολύ ισχυρή και συγκρουόταν σκληρά με την κομμουνιστική τάση πάνω σε κάθε βασικό θέμα, όπως οι σχέσεις του κόμματος με την Κομμουνιστική Διεθνή, η σχέση του κόμματος με τα συνδικάτα και με τη ΓΕΣΕΕ. Γρήγορα όμως, η κομμουνιστική τάση επικράτησε, βοηθούμενη από τα διεθνή γεγονότα όπως η Γερμανική Επανάσταση, αλλά και από τις αποφάσεις των πρώτων συνεδρίων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Τον Νοέμβριο του 19, το ΣΕΚΕ, στο έκτακτο του Εθνικό Συμβούλιο, ενέκρινε και επίσημα την προσχώρησή του στην Κομμουνιστική Διεθνή. Όρισε τον ηγέτη της κομμουνιστικής τάσης, τον Δημοσθένη Λιγδόπουλο, ως αντιπρόσωπο, μάλιστα, για το δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, το οποίο θα γίνονταν στη Μόσχα. Από το 1919 η ελληνική αστική τάξη και η κυβέρνηση του Βενιζέλου ξεκίνησαν πια έναν ανοιχτό πόλεμο ενάντια στο εργατικό κίνημα. Την Πρωτομαγιά του 19 ο Βενιζέλος, με πρόσχημα την απόβαση του στρατού στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου, απαγορεύει τις εργατικές συγκεντρώσεις και περικυκλώνει τα γραφεία των εργατικών οργανώσεων με πολυβόλα. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε την πρώτη ανοιχτή ρήξη μέσα στη ΓΕΣΕΕ. Οι σοσιαλιστές της διοίκησης ΓΕΣΕΕ καλούν τα συνδικάτα να κατέβουν στην απεργία της Πρωτομαγιάς και μάλιστα σε κοινές εκδηλώσεις με το ΣΕΚΕ. Παρά τις προσπάθειες του Βενιζελικού Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, του Μαχαίρα, τα εργατικά σωματεία τελικά κατέβηκαν, συμμετείχαν στις 8 και στις 9 του Ιουλίου σε μια απεργία, σε μια πολιτική απεργία που είχε σαν αίτημα την απελευθέρωση των σοσιαλιστών ηγετών. Ήταν η πρώτη γενική πολιτική απεργία στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Η κυβέρνηση αντέδρασε κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο, επιστράτευσε στο μέτωπο της Μικράς Ασίας τους απεργούς, επιτέθηκε στα συνδικάτα και εξόρισε τους συνδικαλιστές ηγέτες. Οι διώξεις όμως δεν έκαμψαν το ηθικό των εργατών, αντίθετα μάλιστα τους έσπρωξαν πιο πολύ, πιο έντονα, πιο αποφασιστικά προς τους σοσιαλιστές. Τον Δεκέμβριο του 1919 μάλιστα, μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας, το ΣΕΚΕ καθοδήγησε τη μεγάλη απεργία των τραπεζικών, αλλά και μια άλλη μεγάλη απεργία, την απεργία των καπνεργατών στην Καβάλα και στη Δράμα. Τον Απρίλιο του 1920 συνήλθε το δεύτερο συνέδριο του ΣΕΚΕ. Το ΣΕΚΕ είχε τότε 1.000 μέλη και οι οργανώσεις νεολαίας του αριθμούσαν περίπου άλλα 500 μέλη. Ο ριζοσπάστης πουλάγε 10.000 φύλλα και η εφημερίδα της κομμουνιστικής τάσης του κόμματος, ο Εργατικός Αγώνας, πουλάγε 6.000 φύλλα. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η ηγεσία του κόμματος ήταν κυρίως μικροαστή διανοούμενη, ενώ επίσης πρόβλημα ήταν το ότι η επιστράτευση είχε νεκρώσει τις οργανώσεις νεολαίας του κόμματος. Το δεύτερο συνέδριο αποδέχθηκε το πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τη θέση του Λένιν ότι μαρξιστής είναι μόνο αυτός που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τη δικτατορία του προλεταριάτου. Όμως αυτή η παραδοχή ήταν φραστική, ήταν αφηρημένη, χωρίς να γίνει στην πραγματικότητα καμία προπαρασκευή για την πραγματοποίηση αυτού του συνθήματος. Αξίζει εδώ να πούμε
ότι 15 χρόνια πριν από την εγκατάλειψη αυτού του συνθήματος της δικτατορίας του προλεταριάτου από την περίφημη έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ, την έκτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του ΚΚΕ του Ζαχαριάδη το 1934, κανένας δεν είχε διανοηθεί να υποστηρίξει, όπως έκαναν για δεκαετίες μετά το 1934, μετά την έκτη ολομέλεια η Σταλινική, ότι η Επανάσταση στην Ελλάδα δεν θα ήταν προλεταριακή σοσιαλιστική, αλλά θα ήταν δημοκρατική ή λαοκρατική. Στο οργανωτικό ζήτημα, η πλειοψηφία του συνεδρίου τάχθηκε με τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των τάσεων με προαπαιτούμενο τη συγκέντρωση του 1/3, τη υποστήριξη του 1/3 στο συνέδριο, αλλά παρόλα αυτά επικρατούσε ακόμα το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο κόμματος. Για παράδειγμα, οι βουλευτές είχαν ασυλία από κάθε έλεγχο, ο διευθυντής του ριζοσπάστη, ο Πετσόπουλος, ακολουθούσε στο έντυπο μια ανεξέλεκτη πολιτική, ενώ και οι συνδικαλιστές λειτουργούσαν περισσότερο σαν παράγοντες. Το συνέδριο ενέκρινε την προσχώρηση στην Κομμουνιστική Διεθνή και έβγαλε όλα τα ρεφορμιστικά στοιχεία από το πρόγραμμα του κόμματος. Αργότερα, σε έκτακτο συνέδριο του ΣΕΚΕ, αποφασίστηκε για πρώτη φορά η ανεξάρτητη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με 30 υποψηφίους σε ορισμένες μεγάλες πόλεις. Στο δεύτερο συνέδριο, οι πολιτικές τάσεις μέσα στο κόμμα έγιναν πια ξεκάθαρα διακριτές. Είχαμε το αριστερό μπλοκ των Νίκου Δημητράτου και Δημοσθένη Λιγδόπουλου και Φραγκίσκου Τζουλάτη, το μπλοκ της Κομμουνιστικής Ένωσης. Μεγάλο χτύπημα πρέπει να πούμε εδώ για την τάση αυτή, αλλά και συνολικότερα για το κίνημα, ήταν η δολοφονία του Λιγδόπουλου από ληστοπειρατές κατά την επιστροφή του από το δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Οκτώβριο του 1920 στη Μαύρη Θάλασσα. Και από την άλλη πλευρά είχαμε την αριστερορεφορμιστική τάση του Μπεναρόγια της Φεντερασιόν, την κεντριστική τάση των Πετσόπουλου και Κορδάτου που έλεγχε μάλιστα το ριζοσπάστη, και την τάση του Κούριελ, την πιο δεξιά ρεφορμιστική τάση, η οποία είχε καταψηφίσει την προσχώρηση στην Κομμουνιστική Διεθνή, και ακόμα υπήρχε και μια μικρή άναρχο-συνδικαλιστική τάση ομάδα υπό τον Παπαναστασίου και τον Κωνσταντίνο Σπέρα. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1919, όπου ο Βενιζέλος και η μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου υπέστησαν μια δεινή ήττα, και όπου επικράτησαν με αντιπολεμικά συνθήματα μάλιστα οι οπαδοί του βασιλιά Κωνσταντίνου, για να φέρουν όμως τρεις εβδομάδες αργότερα πίσω τον βασιλιά και να συνεχίσουν κανονικά τον πόλεμο, εκεί είχαμε και την πρώτη μεγάλη πολιτική επιτυχία του ΣΕΚΕ. Το ΣΕΚΕ ήρθε τρίτο κόμμα με 100.000 ψήφους, χωρίς όμως να βγάλει βουλευτή, παρόλα αυτά έκανε μια μεγάλη εκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα με 50.000 άτομα και με το σύνθημα «Κάτω ο πόλεμος». Εκεί πια αποδείχθηκε ότι το ΣΕΚΕ ήταν πλέον το μαζικό κόμμα της ελληνικής εργατικής τάξης. Και εδώ λοιπόν φίλοι μας, όσο πιο σύντομα γινόταν, πρέπει να πούμε ότι είδαμε ολόκληρη την πορεία του ελληνικού εργατικού κινήματος από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που οριστικά πια είχε αποκτήσει όχι μόνο πείρα από μεγάλες απεργίες και από μεγάλους αγώνες, αλλά και ένα πολιτικό εργαλείο για να καταλάβει την εξουσία και να βαδίσει το δρόμο που έδειξαν οι Μπολσεβίκοι του Λένιν και του Τρότσκι στη Ρωσία. Είχε αποκτήσει ένα μαζικό εργατικό κόμμα, το ΣΕΚΕ. Αυτή η ηρωική, αυτή η μακρά 40ετής περίπου προπαρασκευαστική πορεία απέδειξε ότι η ελληνική εργατική τάξη ήταν ικανή να πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Σε μια επανάσταση που θα ξεκινούσε την υλοποίηση του καθήκοντος του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας σε ολόκληρη τη Βαλκανική. Και πράγματι, μόλις λίγα χρόνια μετά, η Επανάσταση έκανε την εμφάνισή της. Αλλά δυστυχώς, από το μαζικό κόμμα της εργατικής τάξης απουσίαζε η κατάλληλη επαναστατική ηγεσία. Όμως, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, τα γεγονότα αυτά θα τα αναλύσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας. Καλό σας απόγευμα. Εμείς είμαστε το